Κύριε Σταυράκη, καλησπέρα, καλή χρονιά και πολλές επιτυχίες στην ομάδα του Ακαδημιασκό στην ποδηλασία. Κάνουμε αυτή την επικοινωνία για να συζητήσουμε για κάτι πολύ πρωτότυπο που κάνει ο σύλλογός σας. Θέλετε να προσαρμοστείτε ουσιαστικά στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής σύμφωνα με το δελτίο τύπου που μας έχετε στείλει και κάνετε ένα άλμα στην ψηφιακή εποχή αποκτώντας την καινοτόμο ψηφιακή πλατφόρμα My Team. Μιλήστε μας λίγο και εξηγήστε μας τι ακριβώς είναι αυτή η πλατφόρμα. Καλησπέρα κυρία Κλεοπάτρα. Εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο το σταθμό, σε εσάς, να έχετε υγεία και να είστε πάντα δίπλα μας να παρουσιάζετε όλα αυτά τα καινοτόμα στοιχεία που παρουσιάζει το σωματείο μας. Να είστε καλά. Η εφαρμογή αυτή My Team είναι ένα ψηφιακό εργαλείο το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να ελέγχουμε όλους τους πυλώνες λειτουργίας του σωματείου μας. Ναι. Έχει να κάνει με το προπονητικό σκέλος, έχει να κάνει με το διαχειριστικό σκέλος, έχει να κάνει με τα οικονομικά. Είναι πολύ εύκολη η επικοινωνία με όλους τους αθλητές, τους γονείς, τα μέλη του σωματείου, τους προπονητές και το ΔΣ. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε συνεχή έλεγχο, να μπορούμε να τροποποιήσουμε προγράμματα προπονητικά, να μπορούμε να ενημερώσουμε τους γονείς για τις συνδρομές. Μας δίνει μια μεγάλη ποικιλία δυνατοτήτων. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο δηλαδή που διευκολύνει τα χέρια και των προπονητών αλλά και των γονέων των αθλητών σας. Σαφώς και του ΔΣ και των διαχειριστών του σωματείου. Μάλιστα, πολύ ωραία. Τι νοσή ήταν αυτή έτσι η καινοτόμος ιδέα? Εμείς κυρίως σαν σωματείο στηριζόμαστε σε ιδέες πολλών ανθρώπων. Έτσι, έχουμε ένα οργανωτικό επιτελείο. Αυτή η συγκεκριμένη ιδέα ήταν της προπονήτριάς μας, της Ταμάρας του Μπαζή. Μάλιστα. Βλέποντας τις απαιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί με τα αρκετά μέλη που έχουμε και τους αθλητές, θέλαμε ένα αντίστοιχο εργαλείο. Ψάχναμε βασικά, μελετούσαμε αν υπάρχουν κάπου τέτοιες δυνατότητες. Τελικά το βρήκαμε στη MyT. Μάλιστα, είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί αυτό το εργαλείο το χρησιμοποιούν και μεγάλα σωματεία και του εξωτερικού και της χώρας μας και έχω την αίσθηση ότι και κάποια σωματεία από την ΚΟ έχουν ήδη μπει σε αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα. Μάλιστα, να δώσουμε συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Πείτε μας, έχετε και την κοπή της πίτας σας φαντάζομαι. Έχουμε το επόμενο Σάββατο έχουμε την κοπή της πίτας στο εστιατόριο στο Τικάκι, στο Όνειρο. Θα είναι μια ωραία βραδιά, μια χωροεσπερίδα. Θα το συνδυάσουμε εκτός από την κοπή της πίτας για τη νέα χρονιά και για τις ευχές. Θα συνδυάσουμε και μια ωραία χωροεσπερίδα να μπορέσουμε να διασκεδάσουμε, να έχουμε τη δυνατότητα να βρεθούμε κοντά, γιατί δεν μπορούμε μέσα στον χρόνο με τα προγράμματα που τρέχουν τόσο των αθλητών όσο και ως μαθητές οι αθλητές μας. Είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί και θα ήταν χαρά μας να έρθει και κόσμος να μας γνωρίσει και να περάσει καλά με τη μουσική, τους χορούς και τη διασκέδαση που θα προσφέρουν οι μουσικοί μας.